Καλησπέρα κύριε Σημεφορίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα και εσάς. Ένα πρώτο σχόλιο θα θέλαμε καταρχήν για την απόφαση αυτή καθ' αυτή, η οποία ξένησε τον περισσότερο κόσμο με την ανακοίνωσή της θέσης. Εντάξει, μας ξένησε όλους, διότι όπως προκύπτει και από το κείμενό της και από το σκεπτικό της, γιατί περισσότερες φορές ο κόσμος πληροφορείται μόνο το διατακτικό και προφανώς δεν γνωρίζει το σκεπτικό, είναι μια απόφαση 50 σελίδων. 50 σελίδων. Ναι, ναι, ναι. Το σκεπτικό της είναι, κατά την προσωπική μου άποψη πάντοτε, είναι διάτριτο, έχει πάρα πολλά κενά σημεία και βεβαίως δεν αιτιολογείται, κατά την άποψή μου, πλήρως από την πλευρά του αρχικού οργάνου, του πρωτοβάθμιου, ούτε το θέμα της υπαιτιότητας για τη μη ολοκλήρωση του αγώνα, για τη διακοπή του δηλαδή, αλλά ούτε και το θέμα που αφορά την ποινή που επιβλήθηκε στον κύριο Σαββίδη. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα τα οποία εμείς ως νομικό επιτελείο της ΠΑΕΠΑΟΚ έχουμε εντοπίσει ήδη και είμαστε σε μια διαδικασία σύνταξης και κατάθεσης της εφέσεως, η οποία προσωπικά το πιστεύω και από την πρώτη στιγμή το έχω πει, ότι μπορεί να διαφοροποιήσει τα πράγματα, διότι βρισκόμαστε, επαναλαμβάνω, μπροστά σε μια απόφαση η οποία κατ' ελάχιστον αιτιολογεί τα πραγματικά περιστατικά και έχει κάνει σφαλμένη υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στους κανόνες που πρέπει, αγνοώντας βασικά επιχειρήματα και ισχυρισμούς δικούς μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό, ναι. Και νομίζω ότι τα επιχειρήματα του ΠΑΟΚ είναι σαφή και συγκεκριμένα και θα αξιολογηθούν όπως πρέπει στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Κύριε Σημεφορίδη, υπάρχει έτσι μια παρερμηνία ή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει αυτή η ποινή των 3 χρόνων απαγόρευση όδου στα γήπεδα που επιβλήθηκε στον Ιβά Σαββίδη? Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν θα μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο της Τούμπας για να βλέπει τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ? Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα και ερμηνευτικό, αν θέλετε, διότι ναι, όπως ξέρετε, οι κανονισμοί της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο πειθαρχικός κώδικας και ο ΚΑΠ είναι, ας το πούμε, αθλητικά νομοθετήματα, σε εισαγωγικά, τα οποία έχουν πάρα πολλά κενά και έχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις είμαστε υποχρεωμένοι να ερμηνεύσουμε τις διατάξεις, γιατί δεν υπάρχει σαφής και συγκεκριμένη πρόβλεψη, η οποία ακόμα και στα αθλητικά όργανα, στα πειθαρχικά όργανα, δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις και να μην υπάρχει απόκληση από απόφαση σε απόφαση και από υπόθεση σε υπόθεση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι και ένα θέμα ερμηνευτικό, θα το δούμε στη συνέχεια, δεν είναι του παρόντος να το κουβεντιάσουμε τόσο πολύ. Γιατί δυστυχώς οι υπάρχοντες κανόνες του πειθαρχικού κώδικα αλλά και του κανονισμού αγώνων ποδοσφαίρου μας οδηγούν όλους και οδηγούν και τις αρμόδιες επιτροπές και τα όργανα, τα πειθαρχικά όργανα, σε μια δυσχέρεια όσον αφορά την ορθή απονομή δικαιοσύνης στον χώρο αυτό. Κύριε Σημεφορίδη, ένα άλλο ερώτημα που θέλω να σας δώσω έχει να κάνει με το οπτικοακουστικό υλικό που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής. Είναι αλήθεια ότι αυτό δεν εξετάστηκε? Και αν και κατά πόσο μπορεί ο ΠΑΟΚ να ελπίζει ότι θα εξεταστεί στην ουσία στο δεύτερο βαθμό? Γιατί επιμείνατε τόσο πολύ ως ΠΑΟΚ σε αυτή την εξέταση του οπτικοακουστικού υλικού? Τι αποδεικνύεται μέσα από αυτό? Εμείς το ζητήσαμε, επιμείναμε και το ζητήσαμε κιόλας. Και το ζητήσαμε αρμοδίως και από την εισαγγελία αλλά και από το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας. Δυστυχώς το συγκεκριμένο κομμάτι που μας αφορά, και επαναλάβαμε αυτό το αίτημα και σήμερα ακόμη, θα επιμείνουμε σε αυτό το πράγμα, διότι θεωρούμε ότι είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι, το οποίο επιβεβαιώνει δικούς μας ισχυρισμούς για τις όποιες συνθήκες επικρατούσαν κατά τον χρόνο κατά τον οποίο η πλευρά της ΑΕΚ επικαλείται ύπαρξη τρόμου, ανασφάλειας, φόβου και όλα αυτά τα οποία ισχυρίζονται και τα οποία ουσιαστικά τεκμηριώνουν κατά την δική τους βέβαια άποψη τον λόγο για τον οποίο δεν βγήκανε να αγωνιστούν τον αγωνιστικό χώρο. Θα επιμείνουμε σαφέστατα το κομμάτι, έχουμε κινήσει και πάλι τις διαδικασίες. Δυστυχώς ο αρμόδιος δικαστής, το πειθαρχικό όργανο, δεν επεκτάθηκε σε αυτό το ζήτημα, δεν φρόντισε ώστε να πάρει και να αξιολογήσει αυτό το υλικό,
και αρκέστηκε στο να πει ότι ξέρετε από το υπόλοιπο υλικό εγώ έχω καταλήξει τα συμπεράσματά μου, τα λέω και απλά για να γίνουν και κατανοητά και κατά συνέπεια ο ισχυρισμός που προβάλαμε εμείς απορρίφθηκε ως αβάσιμος και αν θέλετε και ως μη σημαντικός. Που όμως αντίθετα είναι και πολύ σημαντικός και πολύ βασικός ισχυρισμός για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε κάποια πράγματα και κυρίως το ότι δεν υπήρχε αυτό το κλίμα το οποίο επικαλείται πλευρά της ΑΕΚ. Εγκατακλείδη κύριε Σημεφορίδη, εγκατακλείδη και για να ολοκληρώσουμε, είστε αισιόδοξος για ανατροπή της απόφασης της πρωτόδικης σε δεύτερο βαθμό, αισιοδοξείτε? Εγώ ήμουν πάντοτε από την αρχή το λέω και δεν είμαι θεροβάμωνας, έτσι, πάντοτε στη ζωή μου είμαι ρεαλιστής και πάντοτε εκφράζω απόψεις οι οποίες έχουν αποδειχθεί μέχρι σήμερα και το γνωρίζουν όλοι σε ένα ποσοστό, για να μην πω 100%, στο 90%. Ναι. Λέω λοιπόν και πάλι ότι εφόσον κριθεί το ζήτημα, η υπόθεση, στα πλαίσια μιας δίκαιης δίκης, χωρίς να επηρεάζεται από όλο αυτό το οποίο γίνεται γύρω μας, δείτε τι γίνεται γύρω, από την ώρα του αγώνα και μετά, τι έχουμε, φτάσαμε ακόμη η Ελλάδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο να απειλείται με Brexit, γιατί πρέπει να πάρθουν πειθαρχικές αποφάσεις αυστηρές. Μα συγγνώμη, όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε τα αφήστετα γεγονότα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν υπήρχε αυτό το Brexit? Υπήρχε Brexit μόνο στην περίπτωση, αν θυμάστε και όσοι γνωρίζουν, τότε που έπρεπε να αλλάξουμε το καταστατικό της ΕΠΟ, ή αν θέλετε η ελληνική νομοθεσία, ναι, να μην παραβιάζει το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ, μόνο τότε είχαμε τέτοια περίπτωση και έχουμε σήμερα όλο συμπτωματικά, θα ρωτήσει κάποιος, να υπάρχει μια τεράστια πίεση από παντού, από την ελληνική πολιτεία με την διακοπή του πρωταθλήματος, από την Ευρώπη με την απειλή του Brexit από τη FIFA και την UEFA, από τις εφημερίδες οι οποίες έχουν διωγγώσει το ζήτημα και το εντοπίζουν όπως αυτές θέλουν το εντοπίζουν και το αναπαράγουν όπως αυτές θέλουν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Υπάρχει ένα κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και σαφέστατα είναι δεδομένο ότι το κλίμα πάντοτε επηρεάζει, διότι κάποιοι ίσως νιώθουν και ένα στοιχείο, ας το πούμε σε εισαγωγικά, φόβου, και όλο αυτό το πράγμα επηρεάζει την απονομή δικαιοσύνης με δίκαιη δίκη που θα έχει να κάνει πρώτον με τους κανόνες οι οποίοι πρέπει να εφαρμοστούν, δεύτερον με τα πραγματικά περιστατικά που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη του. Εκεί πλέον ξεφεύγουμε και προσπαθούμε τώρα να βρούμε, να αναλύσουμε αιτίες, γεγονότα με έναν διαφορετικό τρόπο, επηρεαζόμενοι όμως την ουσία από την περιραίουσα ατμόσφαιρα που είναι η χειρότερη για τον ΠΑΟΚ. Έτσι το βλέπουμε από παντού, επαναλαμβάνω, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με την παρέμβαση αν θέλετε και με την προσωρινή άρση μάλλον την προσωρινή διαγραφή του ΠΑΟΚ από τις ευρωπαϊκές ομάδες, ναι, δηλαδή υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, συντονισμένη προσπάθεια η οποία εν τέλει τρέφεται κατά του ΠΑΟΚ σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, σε ένα συγκεκριμένο αγώνα, όπου ο ΠΑΟΚ διεκδικεί το δίκαιο του και πιστεύει ότι έχει δίκιο, γιατί αυτά τα οποία επικαλείται, τα στοιχεία που προσκομίζει, αποδεικνύουν το δίκαιο του. Έτσι. Ευχαριστούμε αυτό πολύ κύριε Σημαφορίδη που μας μιλήσατε. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Καλή συνέχεια. Αρένα 89,4.